297.000 που έγινε στο 18 ενώ δεν υπήρχε, ήταν ο συμπέρβαση δηλαδή, έναντι του 17. Επιχορηγήσεις του Δήμου προς ανομικά πρόσωπα. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα ποσό 300.000 που δώσαμε περισσότερα χρήματα από την πέρυσι στα δικά μας νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα. Στον πολιτιστικό οργανισμό δώσαμε 150.000 περισσότερα από πέρυσι. Στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης δώσαμε 100.000 περισσότερα από την πέρυσι. Κάποιες χορηγίες που είχαμε αναλάβει για κάτι για ενίσχυση πυρόπληκτων της ανατολικής Αφρικής, περίπου 50.000. Αυτό είναι ένα σύνολο. Αυτό είναι ένα σύνολο 300.000. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιχορηγήσεις, όπως ας πούμε μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις σχολικές επιτροπές που στο 18 έναντι του 17 δώσαμε 370.000 ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Έχουν καταγραφεί γιατί έλαβαν χώρα ως οικονομικά γεγονότα. Είχαμε λοιπόν ένα ποσό 370.000 για τις σχολικές επιτροπές. Επίσης για τον ΕΣΔΑ, ο ΕΣΔΑ μας ζήτησε φέτος και πήρε βεβαίως 225.000 περισσότερα. Τώρα στα διάφορα σωματεία από τα χρηστικά και στους συλλόγους δώσαμε 18.500 παραπάνω όμως από το 17. Όλα αυτά συνιστούν ένα ποσό 615.000, το άνθρωπο μόνο να μιλούν 615.000. Άρα λοιπόν, εάν προσθέσουμε στις 615.000 και τις 300 και τις 297 που είπα προηγουμένως, φτάνουμε σε ένα σύνολο 1.210.000. Από όλα αυτά τα μικροέξοδα τα οποία κάνανε περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Πάμε στα έσοδα. Στα έσοδα έχουμε μια διαφορά. 422.000 λιγότερα φέτος λόγω της μικρότερης βεβαίωσης των εσόδων που έγιναν. Βεβαίωσαν υπηρεσίες για διάφορους λόγους και για προσαυξήσεις λόγω πρόθεσμης καταβολής και από πρόστιμα του ΚΟΚ και από παραβάσεις των χορηγικών διατάξεων, όλα αυτά τα ψηλοδόνια έφτασαν σε ένα ποσό 320.000. Επίσης είχαμε λιγότερα έσοδα από το κινητήριο κατά 112.000 και τούτο βέβαια έγινε κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι άρχισαν να βεβαιωθούν αυτά τα έσοδα. Άρχισαν μάλλον να σταθούν και οι προσκλήσεις, οπότε πήραμε και λιγότερα. Δεν ξέρω συνολικά δηλαδή πόσα θα έχουμε πάρει στο τέλος του 18, αν λογαριαστούν και αυτά. Τέλος, υπάρχει μια διαφορά των επιχορηγήσεων, των τακτικών επιχορηγήσεων, των ΚΑΠ και των υπολείπων, του 18 έναντι του 17, η οποία δεν είναι μεγάλη. Είναι όμως τάξη των 200.000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν ένα αρνητικό σύνολο, ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Έχουν λιγότερα δηλαδή έσοδα κατά 754.000. Προσθέστε τώρα το 1.210 στο 754 και φτάνουμε στο 1.964. Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το λιγότερο. 1.964, εκείνο το έλλειμμα λοιπόν. Εκείνο το έλλειμμα που εμφανίζεται στον ισορροπισμό μας, 1.572. Και αν λογαριάσουμε και το περίσσαμα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, 246.000, φτάνει το 1.800. Εμείς ήδη έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα 1.964.
Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο σημαντικά. Μιλάω για τις υπερβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν έμεσα ή άμεσα, κυρίως άμεσα, με τις λεγόμενες επενδύσεις. Πρώτα απ' όλα δώσαμε για την αγορά στο 18 μέσα, την αγορά της αγοράτσας, 500.000 που δεν το είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Πήραμε δύο λεωφορεία και απορριμματοφόρα και ένα απορριμματοφόρο, νομίζω ένα. Συνολικού ύψους 602.000. Κάποιους υπολογιστές, κάποια έπιπλα γραφείο και κάποια κλιματιστικά, τα οποία μένουν στο Δήμο και τα οποία απαραίτητο βεβαίως να συμβούν, αλλά συνέβησαν σε αυτή τη χρονιά και όχι στην προηγούμενη. Όλα αυτά ήταν, όλα αυτά ανέχονται σαν ποσό. 120.000 για τους υπολογιστές και 350.000 για τον υπόλοιπο, εξοπλισμό. Είναι περίπου 1.580. Φτάσαμε λοιπόν σύν 1.580 συμπεριβάσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτό που λένε, που θα έλεγε κανείς, άμεση σπαθά ή αμφιλεγόμενες δαπάνες, για να είμαι πιο ευγενικής. Δώσαμε ένα μεγάλο κονδύλι, είναι επίσης Στις παιδικές χαρές δώσαμε 320.000 παραπάνω, που δεν τις είχαμε δώσει το 17. Στους ασφαλτοτάπητες, διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμπων και μετατόπιση δικτύου ίδρυψης, όλο αυτό το άθροισμα δίνει 400.000. Αυτά είναι χρήματα που πέφτουν και μένουν στην πόλη. Υπάρχει ένας λογαριασμός ακόμα στα έργα υποεκτέλεση, δεν έχουν τελειώσει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο λογαριασμός αυτός υπάρχει μέσα και κυρίως είναι και απολογιστικός, γύρω 865.000. Άρα λοιπόν, και είναι και κάτι άλλα μικροποσά που ανάγονται περίπου στο άθροισμα, το άθροισμα που είναι περίπου 90.000. 1.585 είναι όλα αυτά και 90.000, φτάνουμε στο 1.680. Συν 1.580, δηλαδή 3.287.000, είναι η υπέρβαση εξόδων η οποία αφορά επενδύσεις, αυτό που θα λέγαμε επενδύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 3 εκατομμύρια για τα οποία ζήτησα τώρα, τα 3.258 συν το 1.964, 3.202 είναι 5.200. Αυτές είναι οι υπερβάσεις παραπάνω σε σχέση με το έλλειμμα της χρήσης που ήταν 1.572 συν το προηγούμενο. Ας το πούμε όλο μαζί 1.800, καταλαβαίνετε ότι το υπερκαλύπτει και με τον καλύτερο κατά την άποψή μας. Επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμα. Μιλάμε κάθε χρονιά για τις προβλέψεις. Ο Δήμος σχηματίζει προβλέψεις και για τις δικαστικές υποθέσεις από ενδεχόμενους οικονομικούς κινδύνους που μπορούν να επαναπτυχθούν και οι οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης που σχηματίζονται, ενώ οι συνολικές προβλέψεις εμφανίζονται στον ισολογισμό στο κονδύλι λοιπές προβλέψεις και ανέρχονται στο ποσό. 2.885.000, ενώ εκτός από αυτές τις προβλέψεις έχουμε σχηματίσει, που σχηματίστηκαν από δικαστικές υποθέσεις, έχουμε σχηματίσει προβλέψεις και για επισφαλείς απαιτήσεις. Και εκεί, να τονίσω άλλη μια φορά φέτος, ότι εκεί δεν είμαστε καθόλου φιδωλοί. Εκεί λέμε ότι οι επισφαλείς μας απαιτήσεις είναι περισσότερες, έτσι ώστε να έχουμε φτάσει στο γεγονός, αν εισπράξουμε από τις απαιτήσεις αυτές κάτι παραπάνω. Οι επισφαλείς απαιτήσεις λοιπόν είναι 5.846.
πέντε χαμηλιά βαρούσα 16.000. Επιτρέψα μου, μετά από αυτό το γενικό σχόλιο, να τελειώσω να κλείσω κάνοντας μια αναφορά στους δείκτες. Αυτό που κάθε χρονιά συζητάμε, ως δείκτες, άλλη μια φορά θα δείτε ότι δείχνουν για το Δήμο υγεία. Δεν δείχνουν κάτι κακό. Ξεκινάω με το δείκτη γενικής ρευστότητας. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας, ο οποίος είναι το πυλίκο, κυκλοφορούν ένα ελληνικό. Εδώ βάζουν μέσα τους μεταβατικούς μεταβατικούς αργιακού. Προς τις βράχεις πρώτες μέσα υποχρεώσεις, σύν τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού, ο δείκτης αυτός λοιπόν είναι 3,79. Είναι 379%. 3,79 σημαίνει ότι ο Δήμος είναι σε θέση να καλύψει κατά 3,79 φορές τις βραχυπές. Πρόθεσμες υποχρεώσεις από το κυκλοφορούν ένα αργητικό. Μπορεί λοιπόν να καλύπτει κάλυπτε μάλλον στις 39-18. Κάλυπτε τις πρόθεσμες υποχρεώσεις του από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 3,99 φορές. Το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι αυτό που θα κυκλοφορούν ενεργητικό νομένου. Τα στοιχεία τα οποία είναι άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά. Άλλους δύο δείκτες. Ο δείκτης αμμιακής ρευστότητας είναι το πυλίκο τα αμμιακά διαθέσιμα σε τράπεζες και στο ταμείο του Δήμου προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταβατικούς λογαριασμούς. Αυτός ο δείκτης είναι 2,32% και δείχνει αυτό ότι ο Δήμος ήταν σε θέση να καλύψει από τα ταμιακά του διαθέσιμα και μόνο ήταν σε θέση να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 2,32 φορές. Επίσης αυτή είναι καλή επίδοση. Τέλος υπάρχει ένας ακομαθητής τον οποίο του λέω κάθε χρονιά, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία να τον επαναλάβω σήμερα. Και αυτός ο δείκτης είναι πολύ καλός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε τελειώνοντας, είναι ότι ο Δήμος μας είναι από τους λίγους Δήμους που έχει πλεόνασμα στα ίδια κεφάλαια. Δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και τη σχηματίζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο όταν αυτές είναι εις βάρος του και με τον πλέον επικεί όταν είναι υπέρ αυτού. Εξοφλεί ευπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις. Καμία υποχρέωση στις 31/12 δεν ήταν εξυπρόθεσμα. Αυτό συνέβη και την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και την πιο προηγούμενη. Και τέλος είναι χθες ρευστότητας, όπως σας είπα στο τέλος, και αυτή ήταν σε καλή κατάσταση, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, περιμένω τις ερωτήσεις. Ολοκληρώθηκε η εισήγηση του Δημάρχου, να δείχνω κάτι άλλο για ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ένα λεπτό να το βρω όμως, γιατί να θέσω ότι θα σας πω.
κάποιες ερωτήσεις για να κάνω. Όχι, δεν είναι για να κάνω. Λοιπόν, αυτή η πρόβλεψη διατηρεί 15 χρόνο. Εξετάζουμε όλες τις απαιτήσεις του Δήμου και διατηρεί τη συμπληρωματική πρόβλεψη, αν απαιτείται. Η πρόβλεψη γίνεται με βάση κάποιες αρχές που αποκτούνται παγκύρως. Εξετάζουμε γενικά όλες τις ομιλίες του Δήμου. Η νομική υπηρεσία εξετάζει όλες τις ομιλίες του Δήμου. Αν παρουσιάζει κίνηση μέσα σε ένα έτος. Σε δεύτερο επίπεδο, για τους μεγάλους οφειλέτες, αυτή η διερεύνηση γίνεται σε επίπεδο έτους. Αν λοιπόν δεν παρουσιάζει κάποια κίνηση ή εισπράξη, θεωρούνται επισφαλείς. Περαιτέρω αυτοί οι μεγάλοι οφειλέτες εξετάζονται και αν παρουσιάζουν άφηση χωρίς μείωση. Και σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζονται πάλι επισφαλείς. Συνεπώς κάθε χρόνο, εάν απαιτείται, δημιουργείται επιπλέον πρόβλεψη και στις περιπτώσεις που υπάρχουν για κάποιο λόγο διαταφές, λόγω του ότι πιθανόν κάποιοι, ας πούμε, να διεκδικήσαν στα δικαστήρια κάποια ποσά που είχε θεώσει ο Δήμος και τα κερδίσανε, αυτά τα ποσά αφαιρούνται από την διεκδικήσα πρόβλεψη. Το ύψος λοιπόν αυτής της πρόβλεψης που σχηματίστηκε από την αρχή που έχει ο Δήμος στο μητρολογικό ανέρχεται σε αυτό το ποσό των 5 εκατομμυρίων. 5.843. Εσύ με έτσι μου ήταν τελείως δεν ξέρω. Γιατί το καταλαβαίνω. Ανάλυση μία εμπλήτη της παλιής απέτησης βάθαμε εδώ μέσα 10 χρόνια. Δεν ξέρω τι μάθαμε. Εγώ σας είπα, οι μεγάλοι οφειλέτες που φαίνονται να αποτελούν αυτό το 5.5 εκατομμύρια, οι μεγάλοι οφειλέτες του Δήμου. Ποιοι είναι μέσα στις επισφαλείς απαιτήσεις. Ονομαστικά, οι μεγάλοι οφειλέτες. Αυτό είναι η ερώτηση. Προσέχετε την κυρία. Αν θέλετε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ονόματα τώρα σε πάνω σε αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κυρία. Να πείτε ότι από αυτούς που απαιτούμε τα 5 εκατομμύρια. Αυτοί είναι. Αυτές οι αναλύσεις υπάρχουν και μπορείτε να μας δείτε. Εσείς θα με δείτε. Ενδεικτικά κάθε χρόνο, συνέχεια των οργωτών λογιστών, στο τέλος συνέχεια των οργωτών λογιστών, υπάρχουν αυτά τα ονόματα, υπάρχουν αναλυτικά αυτές οι απαιτήσεις. Φέτος δεν είναι και τόσο διαφοροποιημένες έναντι της κρίσης. Την έκθεση δεν έχει στο σπίτι, κατά στην αναλυτική έκθεση. Πόσα χρόνια σύρονται, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτές οι ίδιες επισφαλείς απαιτήσεις. Πόσα χρόνια σύρονται. Άρα τα διάρκεια είναι η ερώτησή σου. Έτσι. Κάτι αν πόσα χρόνια σύρονται. Από το 10 από τις θυμάμαι. Ναι, είναι γεγονός ότι. Δεν έχει πάνω γεγονός να λέει. Όχι την φιλοσοφία. Αν ήταν τόσο εύκολο θα τα εισέπρατε. Εντάξει. Αν ήταν τόσο εύκολο και το ελληνικό κράτος θα εισέπρατε που φροντάει. Το αν ήταν τόσο εύκολο και η ΔΕΗ θα εισέπρατε όλα αυτά. Ακούστε, αυτή η μεθοδολογία δημιουργεί πλασματική εικόνα όμως. Καθόλου, γιατί είναι προβλέψη. Εντάξει, θα συμπληρώσω κάτι. Θα συμπληρώσω κάτι. Αυτές οι απαιτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται επισφαλείς, αφαιρούνται, δηλαδή έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα των προηγουμένων ετών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, σαν οδηγούς, δεν μας ενδιαφέρει αν οφείλει ο Κώστας ή ο Γιάννης ή ο Νίκος. Αλλά μας ενδιαφέρει η πραγματική κόρση του ζωνισμού. Με εσάς συμφωνώ, με άγοντες. Λοιπόν, με την ουσία του αριθμολόγητου με τους αριθμολόγητες και το παρακαλώ. Λοιπόν, τοποθετήσω ο κύριος Κοντελάκης, άλλος θα τοποθετηθεί η κυρία Κασίμη. Και υπάρχει άλλος συνάδελφος. Για τοποθέτηση κλείνω το κατάλογο, οπότε θα πάρει κανείς το λόγο μετά. Ελάτε κύριε Κοντελάκη. Τα πράγματα, τα οποία παρουσίασε ο κύριος Κούπας και τα οποία προκύπτουν από την έγκυρη τεκμηρίωση που γίνεται από πλευράς των οργωτών λιγουστών, δεν μπορούν να αποκριβούν με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Κούπας, ο οποίος ήταν μια, επιτρέψτε μου να πω, όχι αντίστοιχη σοβαρότητας για αυτό που δείχνουν οι οικονομικοί δείκτες. Δεν σταθήκατε, κύριε Κούπα, στο ύψος των περιστάσεων.
για να μας πείτε γιατί μετά από πολλά χρόνια και γιατί μετά από ένα και της δικής σας δημοτικής αρχής, αλλά πολύ περισσότερο της δικής μας, κοπιώδη προσπάθεια, τα 6.266.452 που είναι το πλεόνασμα που έχει διαμορφωθεί στο μισολογισμό, θα πούμε για τα ταμιακά, μέσα σε ένα χρόνο, το 7.915, μόνο μέσα σε ένα χρόνο από το 2005 και μετά το διαμορφώσατε στο 6.266. Δηλαδή το 2017 παραλάβατε από τον εαυτό σας και από εμάς ως ποσό που ερχόταν και από το παρελθόν ένα ισολογισμό που έδειχνε πλεόνασμα 7 εκατομμύρια, δεν λέω ταμιακό, λέω του ισολογισμού 7.915 και σε ένα χρόνο μέσα το κατακριμνήσατε σε 6.266. Δηλαδή μειώσατε μέσα σε ένα χρόνο μόνο, σε ένα οικονομικό έτος, περίπου το 20%-25% του διαμορφωμένου με κόπο συνολικού πλεονάσματος του Δήμου. Και αυτά που λέτε περί του έστεινα, περί του αυτό ξοδέψαμε κάτι παραπάνω και κάτι, είναι για παιδάκια δημοτικού. Διότι κάθε δημοτική αρχή κάθε χρόνο ξοδεύει κάτι. Δεν είναι στατική, κάνει έξοδα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο, μπράβο. Συγχαρητήρια που πήρατε ένα αυτοκίνητο. Δύο αυτοκίνητα και κάνανε 600.000 και εμείς κάποτε πήραμε 10 αυτοκίνητα μαζί. Τι έπρεπε να εμφανίσουμε ελληματικό προϋπολογισμό, ισολογισμό. Και ξέρετε κάτι, πείτε μου ένα δείκτη που βελτιώσατε. Πείτε μου ένα δείκτη. Να σας πω το δείκτη του καθαρού αποτελέσματος χρήσεως στο σύνολο των εσόδων που από σύν 0,83 το πήγατε μείον 5,70. Να σας πω το δείκτη καθαρά αποτελέσματα χρήσεως με ίδια κεφάλαια που από σύν 0,34 το πήγατε μείον 2,26. Να σας πω το δείκτη μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προσβολής αποθεμάτων που από σύν 11,28 το πήγατε 7,23. Έχετε 17 δείκτες. Όλους τους έχετε επιτοδισμενέστερο. Όλους. Ούτε ένα δείκτη δεν έχετε από τους 13 αριθμοδείκτες να μας παρουσιάσετε ότι βαίνει καλός. Και ξέρετε κάτι. Αυτό θα μπορούσε κανένας να πει ότι ήταν ατυχές. Τι ήταν ατυχές. Ως το 2017, το 2018, εσείς προσωπικά ως αντιδήμαρχος οικονομικό και οι υπηρεσίες σας, εγώ λέω πολιτικά αυτή τη στιγμή εσείς, δεν δώσατε τη δέουσα προσοχή. Ποια είναι η δέουσα προσοχή. Η δέουσα προσοχή είναι ότι όταν βλέπω στο τέλος του χρόνου ότι όταν έχει συντελεστεί το κακό ή το μεσαίο ή το καλό, το όποιο, εγώ λέω κακό για αυτή τη φορά, μπορεί να ήταν καλό. Όταν έχω μία μείωση των εσόδων κατά 7,33, αυτό δεν περιμένω να το διαπιστώσω αν είμαι σόφρο, αν παρακολουθώ τα οικονομικά μου. Δεν περιμένω να το διαπιστώσω στον ισολογισμό των ορκωτών επεκτών. Δεν περιμένω να το διαπιστώσω στον απολογισμό έτους του προϋπολογισμού. Το παρακολουθώ αυτό το δείχνει κατά τη διάρκεια που διατρέχει το χρόνο. Και λέω εδώ φέτος για κάποιους πραγματικούς αντικειμενικούς λόγους, δεν λέω για κάποιες ευθύνες, για κάποιους αντικειμενικούς λόγους. Τα έσοδά μου τρέχουν με μείωση 7,33. Άρα για να βγάλω στο τέλος έναν ισολογισμό ο οποίος δεν θα είναι κατακριμνισμένος όπως αυτός που εμφανίζεται, κάνω ένα κουμάντο στα έξοδά μου. Κάνω ένα κουμάντο.
Δηλαδή δεν έχω μία τάση που μου λέει ότι μειώνω κατά 7,33 τα έσοδά μου, να την ελέγξω κάθε τετράμινο. Ποια είναι η τάση των εσόδων. Υπάρχουν τετράμινα πλέον. Κάνουμε απολογισμούς το ημίνο, τετραμήνο. Ούτως ώστε να συγκρατήσω από πολιτική άποψη να συγκρατήσω τα έσοδα, τα έξοδά μου, ούτως ώστε ακόμα κι αν έχω ένα έλλειμμα φαίνεται, δεν πειράζει. Είμαι σύμφωνος να έχω ένα έλλειμμα, μια χρονιά δεν πειράζει, γιατί κάτι συνέβη που έπρεπε να το κάνω. Να έχει μια συγκράτηση αυτό το έλλειμμα. Και εγώ θα σας πω κάτι τώρα, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό που λέω. Και το χειρότερο από αυτό που λέω, κύριε Κούπα, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται τώρα. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι αυτό που θα μας παρουσιάσετε του χρόνου την ίδια εποχή. Διότι αν σας ρωτήσω σήμερα, σχεδόν στο τέλος ενός οικονομικού χρόνου, σχεδόν στο τέλος, να σας πω, όχι με αριθμότητες, με αίσθηση του υπευθύνου των οικονομικών, πώς κινείται το 2018 κύριο Κούπα. Το 2019, μάλιστα, το 2018 το κλείσαμε λοιπόν με έλλειμμα 1.900, δεν ξέρω από τι, 1.600 τόσο, μάλιστα. Το βλέπετε ότι το 2019 οικονομικό έτος που θα το συζητήσουμε του χρόνου τον Οκτώβριο θα έρχεται αυτό το έλλειμμα που εμφανίζεται πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια στο Δήμο, ή αν εμφανίστηκε μια φορά ήταν το επέκτο 100.200, κάτι μικρό που διασκεδάστηκε την επόμενη φορά για κάτι έξαρτο. Αν σας πω λοιπόν ότι του χρόνου θα μας βγάλετε σε πλεονάσμα πάλι, γιατί ο Δήμος μας έχει συνηθίσει σε πλεονάσματα από το 2005 μέχρι σήμερα, ίσως με εξαίρεση μια χρονιά. Το 2018 σας ρωτώ, αν μπορείτε να κάνετε την εκτίμηση, θα μας βγάλετε σε πλεονάσμα. Να σας πω ότι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Το 2019, συγγνώμη, του χρόνου, όταν θα μας παρουσιάσουν οι ορθωτοί λογιστές, το 2019. Δύο φορές αυτό το έλλειμμα. Κάνω μία πρόβλεψη. Μπορείτε να με διαψεύσετε. Είναι υπερβολικός, λέω εγώ, στην πρόβλεψή μου. Μπορείτε να με διαψεύσετε. Να μου πείτε όχι και ούτε λάκι. Κάνεις λάθος. Είσαι υπερβολικός, το λες για πολιτικούς λόγους ή το λες για να τσιμπήσω. Δεν θα συμβεί αυτό. Θα δείτε λοιπόν, γιατί τα οικονομικά μεγέθη μπορεί να μην τα έχουν οι λογιστές, τα έχετε εσείς. Εσείς και οι υπηρεσίες σας έχετε πώς κινούμαστε ήδη το 2019. Δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα οι ορκωτοί ελεγχτές. Πώς κινούνται λοιπόν. Εγώ σας προβοκάω και σας λέω ότι θα είναι διπλάσιο το έλεγχο. Ή θα είναι το 30% παραπάνω από αυτό που είναι. Εκεί οδηγούμαστε. Μπορείτε να μου πείτε το συσσωρευμένο στη τράπεζα από θεματικό ισχρήμα και όχι λογιστικό του Δήμου. Δεν είμαστε. Για πες. Στην τράπεζα του Δήμου. Τι είπατε, ναι, δεν το συγγνώμη, κάνω δεν το συγγνώμη. Το χρηματικό υπόλοιπο με ημερομηνία 31 και κυρίσω εν παρόντο, θα έρθει τώρα την επόμενη φορά σύντομα και το τρίμηνο θα κλείσει και το απολογιστικό τρίμηνο, το τρίτο που περιλαμβάνει μέχρι και το Σεπτέμβριο και θα δείτε για όλα αυτά που λέτε κύριε Κουτελάκη, ποια είναι τα αποτελέσματα και πώς κινούνται τα έσοδα. Γι' αυτό το είπα, για να μου το πείτε. Εντάξει, να το δείτε σε λίγο. Ωραία, εγώ σας ρωτώ τώρα. Αυτό που είπεστε δεν τα ακούω. Το χρηματικό υπόλοιπο λοιπόν. Σε χρόνο να είσαι. Για να καταλάβετε. Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31 του ήταν 8.351.000. Και είχαμε και ένα ποσό. Μάλιστα. Οκ. Συνεχίζω. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Μα ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι όταν έχω, ασχέτως πώς επηρεάζει, σίγουρα επηρεάζει, δεν επηρεάζει ένα λόγο. Όταν βγάλατε με τον τρόπο που εγώ κρίνω, δεν λέω με τον τρόπο που εγώ κρίνω, λογιστές και επιστημονικά κρίνω, όταν το 2018 κλείσατε με ταμιακό υπόλοιπο στις 31 12,
ή 12 ή 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα το θυμάστε εσείς. Διορθώστε με, ήταν 12 ή 11,5. Το 2018, το 31, το 10. Ναι, 11,5 εκατομμύρια. Το λέω για να μην πω 12. Είμαι σαφής. Το οποίο εξετάζω τον ισολογισμό του 2018. Αυτό δεν εξετάζω. Λέω λοιπόν, το 2018, άσχετα με ένα νέο υπόλοιπο, με χρηματικό υπόλοιπο 8.217. Στις 31 από 10. Τώρα πόσο θα κλείσετε. Σας είπα ότι έχουμε 31. Να κάνω πρόβλεψη για τους υπόλοιπους 3 μήνες. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς και εγώ ότι τέτοιες προβλέψεις πρέπει να τις αποφεύγουμε. Λέω λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αν και έχουμε αυτόν τον ισολογισμό και αυτό το κλείνω, για να δω την αντίδρασή σας, ότι εκτιμώ ότι ο ισολογισμός του 2018 θα κινηθεί στα ίδια ή χειρότερα επίπεδα με τον τρόπο που χειρίζεσαι τα θέματα από τον ισολογισμό που μας παρουσιάζει. Και λέω λοιπόν, εάν έχω άδικο αγνοήστε με, σίγουρα έχω δίκιο για ό,τι αφορά το 18, εάν είμαι Κασάνδρα για αυτό που θα παρουσιάσει για τον χρόνο, αγνοήστε το, τα ταμιακά σας υπόλοιπα βαίνουν μειούμενα, αυτό πρέπει να σας θυμίσει ένα καμπανάκι, διότι τα ταμιακά σας αποθέματα την αντίστοιχη περίοδο που συζητάμε σήμερα ήταν πολύ περισσότερα με το κλείσιμο του 2018. Δηλαδή, αν θα πάτε τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο του 2018 να δείτε τι είχατε, θα αναγνωρίσετε από 10.500 και πάνω και κλείσατε με 8.5 στις 31 ερωτικά που πέρσι. Δηλαδή είχατε μία ένταση πληρωμών, οι οποίες πιθανότατα να οφείλαν να γίνουν βεβαίως και κλείσατε με 8.5. Την αντίστοιχη όμως περίοδο που συζητάμε σήμερα τον ισολογισμό μας, το 2018 είχατε 10, 10.500, 11, θυμάστε τα τρίμηνα που μας παρουσιάζατε, πόσο είχαν η εξέλιξη των τριμήνων ως ταμιακό υπόλοιπο στο λογαριασμό. Και σας θυμίζω ότι στον προϋπολογισμό που συντάξατε, προσέξτε το να δείτε, στον προϋπολογισμό και εδαφνή που συντάξατε, και δεν σας αφορά, το θέμα το λέω για την επιβεβαίωση αριθμό, δεν το λέω. Στον προϋπολογισμό που συντάξατε, μήνα Οκτώβριο πέρασε, τον προϋπολογισμό του 2, μπορείτε να μου θυμίσετε το ταμιακό υπόλοιπο που εγγράψατε. Στον αρχικό έλεγχο, στο σχέδιο, δεν το έλεγχο. Δεν το έλεγχο, θα σας το θυμίσω εγώ, 11,5 εκατομμύρια. Όχι, κάθε λάθος. Λέω, στον προϋπολογισμό, τον αρχικό, του Οκτωβρίου το συζητήσαμε, του 2018 το ταμιακό μας υπόλοιπο ήταν περίπου 11,5 εκατομμύρια. Κλείσατε και αναμορφώσατε προς τα 8,5. Σήμερα, που θα συζητήσουμε σε λίγο, την επόμενη ίσως φορά, τον προϋπολογισμό μας, μπορείτε να μου πείτε το 11,5 εκατομμύρια τώρα που προϋπολογισμούν πόσο θα είναι. 8,5 θα είναι, αυτό που λέει ο κύριος Κούπας. Το κλείσιμο της 30, εκτός αν το πάτε με το κλείσιμο, γιατί ο νόμος το λέει της 36. Της 36. Ναι, για να το εμφανίσετε περισσότερο. Θα σας ρωτήσω λοιπόν στον προϋπολογισμό να συγκρίνουμε αυτά τα μεγέθη. Να δούμε δηλαδή αν ο Σεπτέμβριος του 18 με το Σεπτέμβριο του 19 είναι ο ίδιος. Από πλευρά ταμιακού αποθέματος της τράπεζας. Επειδή εκτιμώ με κίνδυνο να κάνω λάθος, τελειώνω με αυτό και ζητώ συγγνώμη, πρόεδρε, με κίνδυνο να κάνω λάθος, σας ζητώ επίτηδες, τα λέω έτσι, για να δω ποια είναι η αντίδραση, να δω πόσο λάθος κάνει.
να πάρετε την ευθύνη όπως την παίρνω εγώ να πείτε ότι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, κύριε. Λοιπόν, επειδή και το ταπεινακό υπόλοιπο του Δήμου δεν κινιούμενο και δεν κινιούμενο όχι χωρίς καμπανάκι, με καμπανάκι δεν κινιούμενο, γιατί αυτός ο Δήμος έχει συνηθίσει τα σύν 8 και τα σύν 9, όχι γιατί είναι από μόνο το πρόβλημα. Λοιπόν, προσέξτε, μαζέψτε λίγο τα οικονομικά αν μπορείτε, για να εμφανίσετε πολύ καλύτερο στους υπάρχοντες ισολογισμούς, να μην έχουμε τα ίδια, γιατί όταν θα πείτε αγόρασα μια παντόφλα, αγόρασα ένα φορτηγό, αγόρασα και ένα καροτσάκι για τους φωτοκαθαριστές και ξόδεψα 3.532 παραπάνω. Λοιπόν, βεβαίως γίνονται επενδύσεις και βεβαίως αυτός ο προϋπολογισμός αυτού του τύπου επί σειρά εδώ έχει σοβαρά κουστάκια επενδύσεις. Δεν έρθατε εσείς να κάνετε επενδύσεις. Συνεχίσατε μια πολιτική επενδύση, η οποία όμως πάντοτε έβγαζε σε πλεονάσματα. Η πολιτική των επενδύσεων και των μεγάλων έργων. Λέω λοιπόν και έκλεισα, εμείς θα ψηφίσουμε. Εμείς θα ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσουμε? Θα ψηφίσουμε αυτά που οι λογιστές αποτύπωσαν. Γιατί θεωρούμε ότι είτε ήταν πλεόνασμα, είτε ήταν έλλειμμα, τη δουλειά τους την έκαναν εξαιρετικά καλά. Άρα εμείς, συνεπείς, σε αντίθεση με εσάς, όπου δεν ψηφίζατε τους πλεονασματικούς μας ισολογισμούς, εμείς θα ψηφίσουμε, γιατί δεν ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή ψήφου εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική που ασκείται. Αυτή θα τη δείτε και η ψήφος μας εκεί θα είναι αρνητική στον προϋπολογισμό, αν είναι αυτός που φανταζόμαστε τον προϋπολογισμό. Ελπίζω να μας εκπλήξετε και να είναι θετική η ψήφος μας. Άρα είναι θετική ψήφος σε αυτά που οι προϋπολογιστές κατέγραψαν, στα αποτελέσματα χρήσεως, στον προϋπολογισμό είναι θετικά, κάνανε πολύ καλά τη δουλειά τους και δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη λανθασμένη κατά τη γνώμη μου οικονομική πολιτική που ακολουθήσατε το 2018 και πολύ φοβούμαι θα συνέχεια ακολουθήσει και το 2020 με αγωνία περιμένω να διαψευστώ σε ένα χρόνο από σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ πραγματικά με αγωνία θα ήθελα να ακούσω όπως είχα ρωτήσει και το 2018. Όταν κάναμε τον προηγούμενο εξοργισμό, την είχα ρωτήσει τι οφείλει ο Δήμος προς Κρήτους, για να δούμε τι μένει στο ταμείο. Τι ταμείο θα πει. Αυτό είναι το καθηθήν. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, ας απαντηθεί σήμερα, που είναι και καινούργια εδώ η Σύμβουλη, να ακούσουμε τι υπόλοιπο υπάρχει, τι προστάμε σε Κρήτους, για να ξέρουμε πραγματικά τι ταμείο κάνουμε. Ακούσαμε τι μας οφείλουν, αλλά δεν ακούσαμε τι οφείλουν που μας τα έξω. Και τότε θα δούμε τι ισορροπημός υπάρχει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και να το πω. Είναι τοποθέτηση. Αυτό θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, λοιπόν, καταρχάς, επειδή έχουμε πάλι κόσμο πολύ, αλλά για να είναι συγκαταλαβαίνω, όπως πολύ σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είναι η αποτύπωση μιας εικόνας και είναι, έχει να κάνει με το τυπικό της κομμάτι της ολογισμός, γιατί με αυτή την έννοια εμείς το ψηφίζουμε γιατί θεωρούμε άδειες υπηρεσίες, δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. Επιτέλου του έργου μια χαρά οι άνθρωποι, οι ολογιστές και ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό το λόγο, ακριβώ επειδή είμαι μέλος, επικεφαλής είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, γι' αυτό το λόγο το ψηφίσαμε. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση, όμως αποτυπώνουμε τα στοιχεία. Πολιτικά όμως, διαφωνώ με την κατεύθυνση. Αυτό είναι καλό να γίνεται με ευρύς τοποθετήσεις όταν έχετε η ψήφιση συζήτηση για τον προϋπολογισμό και ευθυνασόμαστε να κάνουμε ευρεία τοποθέτηση, πολιτική κατεύθυνση για τον προϋπολογισμό. Κάτι τελευταίο, γιατί και τότε και στην Οικονομική Επιτροπή που επιφυλάχθηκα, παρότι ψήφισα, υπερψήφισα αυτή την εικόνα, την αποτύπωση της εικόνας, όπως πολύ ωραία είπε ο Αντιδήμαρχος, είναι το εξής. Και κρατώμενος ευκαιρίας, έτσι και επειδή η εισήγηση του Αντιδήμαρχου κ. Κούπα είχε στοιχεία επιχειρηματικά, και επειδή είμαι νέος στο Δημοτικό Συμβουλίο, και
την άποψη που την εκτέλεσα και σήμερα στην Ευρωβουλία, όπως ξέρει ο κόσμος και οι συνάδελφοι, είναι ότι έχουμε μία εικόνα αρκετά πρόχειρη όλων και των εισηγητικών πολιτικών εγγράφων από την πλευρά της διοίκησης, αλλά και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι του εισοδηματισμού. Για παράδειγμα, υπήρχε, εντάξει, είναι πολιτική επιλογή, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό, είναι σε ένα πασμένο κατά την κατεύθυνση. Το κομμάτι, το ότι μειώθηκε λίγο το έλλειμμα, αλλά αυτό θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να το αποκλούσει, να υποστηρίξει ότι εγώ κάνω μια αναπτυξιακή πολιτική και έχω λιγότερο πλεόνασμα. Από 1 εκατομμύριο παρατηρήσαμε ότι είναι 250.000, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν θα πούμε σε αυτό. Εγώ θα πω σε κάτι άλλο το οποίο δεν μου έγινε καθαρό, ούτε από τον κτήμα από τον κύριο Κούπα και δεν μου έγινε από τα στοιχεία. Βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση των εξόδων από το 17 στο 18 και πιθανότητα αυτά είναι, ανήκουν στα μη συνήθεια έξοδα. Είναι μη συνήθεια αυτά τα έξοδα και έχουν αυξηθεί υπέρμετρα, για να μην πω ασύμετρα, τα διάφορα έξοδα. Έτσι. Επίσης, τι θέλω να πω με αυτό, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Είναι ένας κουβάς αυτός, για όποιον το ξέρουν. Βάζουμε εκεί, στηβάζουμε, αθροίζουμε διάφορα έξοδα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, και βλέπουμε εδώ τι, παροχές τρίτων 168.000. Διάφορα έξοδα, χορηγήσεις ενεργητικά, τα είδαμε και αυτά και σε οργανισμούς, 250.000, επιχορηγήσεις σε σχολικά ταμεία και εκκλησιαστικούς οργανισμούς, βοήθειά μας, 195.000, αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 107.000 και προσέξτε, διάφορα έξοδα 575.000. Τι είναι ακριβώς αυτά τα το 18 προεκλογικά, δεν ξέρω αν είναι τυχερόπλατο, τα λοιπά έξοδα 575.000. Θα θέλαμε μια πιο καλή εικόνα. Όχι, λέω, τι είναι, το θέτω. Γιατί τα λοιπά έξοδα, τα οποία δεν μας είναι καθαρά ακριβώς και είναι να αυξηθούν τόσο υπέρμετρα, θα έλεγε κανείς ασύμμετρα, σε αυτόν εδώ τον κουβά, για όποιον τεχνικά ξέρει, εδώ είναι ο υποδηλής σας. Αυτό το ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Παπλό, τον κύριο Μητάνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενη η τοποθέτησή που σαν που εκφράζει την αγγλική συγκρίση, δεν έχει να κάνει με το του λογιστιασμού και ψηφίζω τη δουλειά των αγροτικών λογιστών, για τον οποίο ποτέ πήγα καθόλου δεν την αμφισβητήσαμε. Να αναγνωρίσουμε ότι γίνεται με τα επιστημονικά δεδομένα που η επιστήμη του ορίζει και του υποχρεώνει. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που ψηφίζουμε είναι ακριβώς η άσκηση πολιτική του Δήμου που έχει να κάνει με του κατοίκου τη πόλη και του δημόσιου. Τι θέλω να πω λοιπόν, ερωλήγηση. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι το ίδιο το λέω ότι δεν ψηφίζουμε ούτε υπολογισμούς ούτε απολογισμούς για γνωστούς και έμπλωτους λόγους. Και θα αναφέρω ένα-δύο αυτή τη στιγμή εδώ για να εκφράσω και να δικαιώσω τη θέση μας. Εγώ καταρχήν και η λαϊκή συσπήρωση δεν είναι ενάντια των δικαιολογημένων και λογισμένων δαπανών. Έτσι, για να είμαστε σαφείς, ούτε είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και της προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Ότι πρέπει πραγματικά οι πολίτες οι οποίοι πληρώνουν να ανταποδίδονται οι υπηρεσίες αυτές με τον καλύτερο τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι πολιτισμός, είτε αθλητισμός, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι σχολείο, είτε είναι μαθήματα, είτε είναι πολίτευση, είτε αθλητισμός, οτιδήποτε που ανήκει ο Δήμος. Άρα λοιπόν, δαπάνες που γίνονται δικαιολογημένες στην κατεύθυνση αυτή, ποτέ δεν θα πούμε όχι από τη στιγμή που είναι δηλαδή προς όφελος των πολιτών, των νέων παιδιών, των παλιών, των γερόντων, των κάποιων αυτών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε και να μην εκφράσουμε μια αγωνία που εκφράζεται από το 2010 εδώ μέσα και μια σπέκουλα. Ο Δήμος σήμερα έχει 10.500, χθες είχε 11.500, σήμερα έχει 8.500, αύριο έχει 7.500 και τι έχουμε. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να έχει οικονομικά ο Δήμος, αλλά καλό είναι και οι πολίτες του να απολαμβάνουν αυτών των οικονομικών και του ωφέλους που δικαιούνται. Και επειδή εκφράστηκε μια αγωνία εδώ ότι πέφτουν τα έσοδα, τα ταμιακά, υπόλοιπα κτλ. Αυτό από τη στιγμή εγώ να πω μια εμπειρία που έχω, δηλαδή χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, ότι σχολική επιτροπή διεκδικήσαμε και πήραμε έκτακτες χρηματοδοτήσεις το 18 που είναι ένα μέρος της σημαντικών ποσών.
τα δικαιούμαστε και τα πήραμε. Τι έχει γίνει? Αυτό απέδειξε ότι τα προηγούμενα υπόλοιπα σχηματιστήκανε πολλοί γιατί στερούντανε οι σχολικές επιτροπές αυτό που δικαιούνται. Άρα οι πολίτες δηλαδή αναγκών που είχε ανάγκη τα σχολεία είχαν πληρωθεί για να σχηματίσουν από θέματα. Και εδώ πρέπει να τα βοηθήσουμε κάποια στιγμή. Και ένα τελευταίο, μη μας πιάνει ανάγκη και η αγωνία. Εμείς τα είχαμε πέρσει καλύτερα, φέτος είναι χειρότερα. Όχι, άμα είναι δικαιολογημένες οι δαπάνες και άμα είναι αναγκαίες, πρέπει να γίνονται. Από τη στιγμή που εισπράττουμε τους πολίτες. Άρα λοιπόν, και αυτό θέλω να το ακούσω κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό αφορά ειλικρινά αυτό που ασκεί η κυρία Δημοκρατία, αυτό το δείγμα. Μήπως πιάσει η αγωνία και μεταγυρίσουμε αυτές τις πτώσεις των ταμιακών αποτελεσμάτων, δεν είναι πτώσεις εσόδων, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι τα ταμιακά στις πλάτες των πολιτών. Να διώκουμε υπολογισμός. Μην τολμήσει κανείς εδώ μέσα και να πει ότι αυξάνεται το Α, το Β, το Γ εις βάρος των πολιτών, των τελών κτλ. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε πάλι το πλεόνασμα που επιθυμούμε και τα αποτελέσματα αυτό. Γιατί αυτό θα είναι αντιλαϊκό μέτρο το οποίο πραγματικά θα είναι τελείως οικονομικής προσέγγισης και καθόλου πολιτικής. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λογικοί όπως είμαστε, να αποδίδουμε στους πολίτες αυτά που χρειάζονται, να κάνουμε έργα που είναι για όφελος της πολιτείας, των παιδιών, των γερόντων, όλων των ηλικιών, να μην έχουμε την αγωνία των λογιστικών υπολείπων, αν αυτά δικαιολογούν και να μην μετακυλίουμε τα οποιαδήποτε, αν θέλετε, τις τόσες λογιστικές τις πλάτες των πολιτών. Να διεκδικήσουμε από το κεντρικό κράτος, όπως είναι πάντα η θέση μας αυτά που δικαιούμαστε, να αυξήσουμε τις κρατικές επιχορηγήσεις στο Δήμο και αυτό είναι πραγματικά η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθούμε για να ωφεληθούμε τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρεδρέτη. Ευχαριστώ πολύ για να κλείσουμε. Λοιπόν, και εγώ θα επιδιώξω να πω ένα πολύ γεγονός κατά τη γνώμη μου ότι όταν τα οικονομικά ενημερούν δεν είναι απαραίτητο ότι ενημερούν οι άνθρωποι. Άρα και εμείς σχολεία να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι που κάνανε τον έλεγχο, κάνανε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά τους και αυτό έχει βοηθηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μακάρι η συζήτηση που αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα και τα πληρωμάσματα να ήταν μια συζήτηση η οποία έδειχνε ότι η μείωση που υπάρχει έχει επέλθει προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Δεν θα συμφωνήσω ακούγοντας φόβους ότι μπορεί να μειωθεί το πλεόνασμα στο μέλλον, αν θεωρούσαμε και εμείς ότι αυτή η λογική, αυτή η μείωση αφορά έργα και πολιτικές που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την ζωή, την καθημερινότητα του κόσμου. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Δυστυχώς, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται μέσα στην κρίση, τα έξοδα τα οποία γίνονται προς την εργαζόμενη πλειοψηφία η οποία μαρτυρίζεται, διαρκώς μειώνονται και πράγματα μεταφέρονται, παροχές, μεταφέρονται από τον κεντρικό προϋπολογισμό του κράτους ή από τον προϋπολογισμό του Δήμου σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αλλάξει και άλλο η εικόνα του προϋπολογισμού και η εικόνα των ταμιακών του Δήμου. Δυστυχώς, για να κλείσω και να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο, οι πολίτες ενώ πληρώνουν το κεντρικό κράτος, ενώ πληρώνουν τους Δήμους, δεν έχουν πίσω αυτό, δεν έχουν πίσω αυτό το οποίο δικαιούνται προς όφελός τους. Εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε την πολιτική που εκφράζει ο Δήμος της Νέας Μύρνης και η αλήθεια είναι ότι με όποιο τρόπο βλέπουμε να εξελίσσονται να εξελίσσεται η πολιτική και αυτή τη δημοτική αρχή σε συνεργασία των παρατάξεων που ενωθήκανε μετά τις δημοτικές εκλογές, μάλλον και κρίνουμε ότι τα μέτρα που θα πάρθουν θα είναι επιβαρυντικά.
για την εργαζόμενη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ κυρία Τσέκα, για το λόγο. Ήθελα να διευκρινίσω την ερώτηση που κάνω σε σχέση με την αύξηση των διαφόρων εξόδων που αυξηθήκαν σε σχέση με το 2017 κατά 575.000. Είναι κάποιο στοιχείο το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο, αλλά είναι αυτό. Διαφορά της έκτασης επιχορηγής που υποθήκαν στις σχολικές επιτροπές που ανέρχονται στο ποσό των 300.000, οι οποίες την τελευταία χρονιά είναι μεταφερμένες στον λογαριασμό προεδρικές επιχορηγήσεις 64-51, που είναι σωστό να ακούνται σαν λειτουργικό έξοδο, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν 263.000 και ήταν κατηγορημένο σε έκτακτο έξοδο, στον 81.000. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το διαπιστώσετε από τον ισολογισμό, όπου στα έκτακτα και ανώργανα έξοδα στον ισολογισμό πέρσι ήταν το ποσό 250.162, ενώ φέτος είναι το 790 ευρώ. Δηλαδή πέρσι είχε κατασχοληθεί λαθασμένα στα έκτακτα και ανώργανα έξοδα, γιατί είναι ένα λειτουργικό έξοδο εφόσον τίνεται. Συνεπώς φέτος έγινε σωστή αντιπόληση και προκύπτει αυτή η διαφορά, η οποία όμως δεν είναι πραγματική. Η διαφορά είναι ότι πέρσι δώσατε 370, μάλλον φέτος 370 και πέρσι 250. Επίσης μια απόλυτα. Υπάρχει μια θεωρολογία από κάποιον συνάδελφο για να πάμε και την ενημερωτικότητα. Α, ο κύριος Γιώργος ήταν να ξεκινήσω με ποιες κουβέντες να πω δημιουργήσεις. Ευχαριστώντας τον κύριο Βρετό και τον κύριο Χαμπούλη για τη συνέπεια που επιδεικνύουν κάθε φορά στην κρίση και στη συζήτηση επί του ισολογισμού. Λένε οι άνθρωποι κάθε φορά ότι εμείς θέλουμε να γίνονται επενδύσεις. Και τότε που μπαίναμε σε αυτή την αίθουσα και εκείνα τα χρόνια που μπαίναμε στην αίθουσα και παρουσιάζαμε ισολογισμούς πλεονασματικούς, το ίδιο έλεγα. Ο κύριος Σουτεδάκης. Από πότε το κουβέντε τις επενδύσεις. Όταν λέμε ότι αγοράσαμε ένα κτίριο το οποίο θα γίνει παιδικό σταθμό, αυτό δεν είναι επένδυση, δεν είναι επένδυση επί της κοινωνικής πολιτικής. Κύριε Ντελάκη, εγώ καταλαβαίνω, γιατί έχω παιδί στη δική σας θέση πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είσαστε φιβολός και κάθε φορά που βλέπετε κάποιο γεγονός που θα καταλάβετε αρνητικά με τους αριθμούς, να προσπαθείτε να το μεταβεθείτε. Το έχω κάνει, σας καταλαβαίνω και τώρα. Θα σας θυμίσω μόνο ότι πριν 2-3 χρόνια, το 2016 και το 2015, αλλά το 2016, μπήκατε εδώ και μας είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ. Και λοιπόν παρουσιάσατε 1.700.000 πλεόνασμα στον ισολογισμό. Τι έγινε στον απολογισμό, τι συνέβη. Κρατάτε τα λεφτά να τα κάνετε τι, γιατί δεν κάνετε επενδύσεις, γιατί δεν κάνετε δράση στο κλίμα, γιατί δεν αγοράζετε αυτό, δεν κάνετε έργα, δεν κάνετε το άλλο. Εντάξει, είναι με τους αριθμούς
Πάντοτε μπορούμε να μιλάμε και από τη μία οπτική γωνία για να είμαι ευγενής και από την άλλη οπτική γωνία, το ξέρετε και το ξέρουμε. Εγώ θα σας επαναλάβω κλείνοντας και δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Διάβασα κάποιους αριθμούς δικαιολογώντας το οικονομικό αποτέλεσμα. Όχι από την ανάγκη μου να δικαιολογήσω το οικονομικό αποτέλεσμα, όχι από πολιτική ανάγκη, αλλά για να δείτε, για να πιστείτε ότι αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται σε δράσεις που κάναμε το 18, περισσότερες από ό,τι το 17 και οι οποίες δράσεις έμειναν στην πόλη και είναι στην πόλη και θα προωθήσουν μελλοντικά και το καλύτερο και το καλό της πόλης. Τα διάβασα όλα αναλυτικά, θα υπενθυμίσω μόνο ότι όλα αυτά που διάβασα ήταν της τάξης των 2.258.000 συν κάποια άλλα που δικαιολόγησα με τη μείωση των εσόδων και τα λοιπά που ήταν περίπου 2.964.000 τελικώς δηλαδή η διαφορά αυτή φτάνει 5.250.000 και υπερκαλύπτει πάρα πολύ εκείνο το αρνητικό που εμφανίστηκε στο αποτέλεσμα του ισολογισμού, ως αποτέλεσμα στον ισολογισμό. Με καλέσατε και για κάτι άλλο, ότι δεν συμπεριφέρθηκε από πόσο όπως κατάλαβα εγώ. Δεν συμπεριφέρθηκε, να το πω λίγο όπως κατάλαβα εγώ. Δεν άκουσα. Ναι. Με καλέσατε ότι δεν συμπεριφέρθηκα οικονομικά, ξέρω εγώ με τον κύριο Σύμπη, ας το δω, έτσι πέρα από εγώ. Διότι όταν είδα, όταν ανακάλυψα, είδα ανακάλυψα ότι τα έσοδα μειώνονται, δεν έκανα και το αντίστοιχο με τα έσοδα. Όχι, δεν ήθελα να κάνω το αντίστοιχο. Τα έσοδα είχαν προγραμματιστεί να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις. Και έγινε. Να με καλέσετε μόνο για ένα πράγμα. Γιατί δεν πίεσα τις υπηρεσίες να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα από τα νεκροταφεία και από όλα αυτά. Δεν το έπρεπε, δεν ήταν εύκολο να το δω. Το Σεπτέμβριο μήνα και τον Οκτώβριο. Το είδα ήταν ίσως και λίγο αργά. Έφυγαν καθυστερημένα κάποια μελλοντικά συμβάσματα από τα οποία θα παίρναμε και κάποια χρήματα ακόμα. Αυτά τα χρήματα, να σας υπενθυμίσω, τα είπα και προηγουμένως, είναι 400 συν 122.000. 422.000. Αυτά είναι και δεν είναι παραπάνω. Αν υποθεθεί ότι δέχομαι την ορηγορία του σε αυτό που καταμαρτύρετε κι εσείς. Τόσο προσδοκείτε η ορηγορία. Δεν αρνούμε την ευθύνη, αν υπάρχει ευθύνη, που δεν υπάρχει γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο. Και ξέρετε καλύτερα από μένα και καλύτερα από τα δέντρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, εκτός αν χρειαστεί να πω. Δύο ερωτήσεις πρέπει να αναπάρετε στη κυρία Κασίνη, ίσως θα πρέπει η κυρία Παπαδόπουλου να τους απαντήσει. Για την κυρία Κασίνη, επειδή είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και βρίσκεται με τις καταστάσεις, θα ήθελα να απαντήσουν οι υπόλοιποι ερωτήσεις. Σχετικά με τις υποχρεώσεις που είχαμε τη Γερμανία και η ζωή του 18, όπως καταγράφεται στο ισολογισμό την ημέρα, ήταν από δάνεια 3 εκατομμύρια περίπου. Υποχρεώσεις έπρεπε ότι αυτές γύρω στα 3.200, αν δεν το θυμάμαι, υποχρεώσεις σε το δημόσιο γύρω στις 200.000. Όλα αυτά όμως τα ποσά δεν ήταν καταβλητέ έντος επόμενης χρονιάς του 18. Τα δάνεια, ένα ποσό 2.750, 2.800, είναι καταβλητέο σε επόμενα ένα έτη. Αυτό προμηθευτές είναι 1.650, συν από κάτω στους μεταβατικούς λογαριασμούς, 1.400, 3.000, 3.200. Σύνολο, σύνολο είναι 5.000 και ο κύριος Άρα λοιπόν ο Δήμος πάει για τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να κάνουμε κάτι από αυτά και μπορούμε να το εκπομπούμε.
πολύ σημαντικά πράγματα. Ούτε δημαρχείο επενδύσαμε, ούτε εστία πληρώσαμε για τη δέντρωση ώρα της, ούτε κανένα μεγάλο έργο του Δήμου να πληρώθηκε από ίδιους πόρους. Δεν πληρώθηκε κανένα μεγάλο έργο του Δήμου από ίδιους πόρους, πληρώθηκε κάτι σημαντικό του Δήμου από ίδιους πόρους, είναι όλα από την περιφέρεια που χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα. Άρα πού το έλλειμμα? Στα καρτσάκια των καθαριστών. Ο δικός μας ο προϋπολογισμός και οι συνάδελφοι, όσους καταλαβαίνετε τι λέμε, παράγει σε πρωτογενές επίπεδο 2,5 εκατομμύρια το χρόνο πλεόνασμα. Το οποίο η Δημοτική Αρχή το διαθέτει σε όποιους κωδικούς θέλει, διότι χρήμη τα δημοτικά τέλη όπως κάναμε και εμείς. Όταν λοιπόν έχεις ένα προϋπολογισμό που παράγει πρωτογενές 2,5 εκατομμύρια και μου λες αυτό το πρωτογενές το 2,5 δεν μου φτάνει. Εγώ θέλω άλλα 2,5. Είμαι μαζί σου. Αρκεί να μου πεις πού πήγες τα πρώτα 2,5 του πρωτογενούς πλεονάσματος και μου πεις πού πήγες και τα άλλα 2,5 που πήρες από το συσσωρευμένο πλεόνασμα. Αυτό που έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια. Και εσείς μα λέτε έδωσα 200.000 στον Έστεινα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Λέω λοιπόν, για να μπούμε και κλείνω. Η Ελαφλή έχουμε σχέδιο προϋπολογισμού του 2020. Έχει καταρτιστεί σχέδιο. Τι έχει ως ταμιακό υπολογισμό? Τι έχει ως ταμιακό υπολογισμό? Σχέδιο προϋπολογισμού. Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Και όχι εσείς. Εσείς θα κάνετε εξαιρετικά. Ο προϋπολογισμός, αυτό το καμπανάκι του 20. Ο προϋπολογισμός που θα μας φέρετε και που έχει δύο δαχτές πολύ σωστά, έχει ως ταμιακό υπολογισμό 8.200.300.400. Να σας θυμίσω πόσο είχε ταμιακό υπόλοιπο ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του 2019 που ψηφίσαμε τον Οκτώβριο του 2018. 11.614.000. Όχι, ήταν την προηγούμενη φορά. 11.17. Λέω το κλιματικό υπόλοιπο. Του περσινού προϋπολογισμού. Οκτώβριος 2018. Που ήταν αυτό που ερχόταν από το 17. Και το βάλαμε στον προϋπολογισμό. 11.615. Αυτό το προηγούμενο ήταν 10.500.000 και το πιο προηγούμενο ήταν 9.000.000. Ξαναφτάσατε το ταμιακό υπόλοιπο πριν 5 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο μειώσατε το ταμιακό υπόλοιπο πέρα από τα αποτελέσματα πτώσεως του προϋπολογισμού κατά 3.000.000 ευρώ. Θα την βρούμε αυτή τη συζήτηση μπροστά μας στον προϋπολογισμό του 2020 που θα συζητήσουμε σε ένα μήνα, δεν ξέρω το προγραμματίζετε. Αυτό είναι το χαμπανάκι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι κασανδρικό, μπορεί να είναι κασανδρικό. Είναι καμπανάκι προς εσάς, τις υπηρεσίες σας, τον Δήμαρχο, να δείτε αν μπορείτε να συγκρατήσετε κάτι. Γιατί τα 8 εύκολα γίνονται από 4. Και όταν θα γίνουν τα 8, 4, 5 θα αρχίσει το άγχος. Και θα αρχίσει και το άγχος των υπαλλήλων. Γιατί οι υπάλληλοι του Δήμου Νεαρούς έχουν μάθει να έχουν την ασφάλεια το σύν 8. Γιατί εσύ τα βρήκε σε ρίχνουμε τα καφενειακά, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ καλά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και εμείς έχουμε βαρεθεί εσάς. Θα πετάγεστε, σας έχουμε βαρεθεί. Το καταλάβατε. Αν βαρεθήκατε εμάς, θα μας ακούσουμε για αυτά τα θέματα. Μια φορά το μήνα μιλάμε. Μια φορά το μήνα μιλάμε. Σας ευχαριστώ.
γιατί ακριβώς εγώ ποτέ δεν αντικειμενούμαι ως εθνών. Με ειδοποίησε ο Διευθυντής της Οικονομικής Εκκλησίας ότι δεν είναι μόνο αυτά, μπορεί τα βιβλιοτικά συγγνώματα να ήταν λίγο λιγότερα, αλλά οι καθυστερήσεις στα έσοδα από 18 οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι κάναμε τις δόσεις, τις πολλές δόσεις, 100 δόσεις, με αποτέλεσμα τα χρήματα να έχουν καταβέρνει το ένα και μικρό και κάτι άλλο, τι λέει με τελεκτή. Τα νούμερα είναι αυτά που είναι. Μην προσπαθείτε να τα παραποιήσετε και μην προσπαθείτε να σπεκουλάρετε σπέρνοντας ανησυχία. Εγώ σας διάβασα ακριβώς αριθμούς. Το αν αυτό μεταφράζεται, αυτά τα λαϊκίστικα, αν αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται έτσι ώστε να είναι κάτι καλύτερο ο πολίτης ή όχι, αυτά είναι τελείως λαϊκίστικα και δεν αποτελούν την προκειμένη συζήτηση. Η συζήτηση αναφέρεται σε οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην πόλη, στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του Δήμου. Τελεία και πάρα. Κύριε συνάδελφε, εγώ νομίζω ότι έγινε μια οικοδομητική συζήτηση. Ήθελα να ευχαριστήσω τις οικονομικές υπηρεσίες για τη συμβολή τους στη συμβολή του ισολογισμού. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους προβοτούς λογιστές. Η συγκήτρια είναι η επικεφαλής είναι η κυρία Τσέπερ, είναι ο κύριος Κοκονέκης και ο κύριος Σικάση. Θέλω να τους ευχαριστήσω, είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και νομίζω ότι έχουμε τα καλύτερα. Εμείς αυτή τη στιγμή σήμερα μπερδέψαμε τους απολογισμούς, μπερδέψαμε τους ισολογισμούς και μπερδέψαμε και τους απολογισμούς. Δηλαδή τα ανακατέψαμε όλα. Σήμερα βέβαια καταλαβαίνουμε μόνο για ποιο λόγο τα ανακατέψαμε. Για να υπάρχει ένα μπέρδεμα, ας πούμε. Τώρα να μας εγκαλείτε εδώ σήμερα για ποιο είναι το καινούργιο έργο που παρουσιάζουμε στον ισολογισμό, τι νόημα είχε αυτό το πράγμα. Στον ισολογισμό παρουσιάζουμε, αυτά είναι ένα θέμα του προϋπολογισμού. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε στον προϋπολογισμό και εσείς θα μπορέσετε να μας εγκαλέσετε αν είναι καινούργια, αν είναι παλιά, αν είναι κάτι διαφορετικό ή αν έχετε κάποια πρόταση. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή σήμερα εμείς δεν επιβραβεύουμε και δεν ψηφίζουμε για το αν κάναμε καλά τη δουλειά του και οπότε. Αυτό είναι σίγουρο ότι την κάναμε με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς επιβραβεύουμε αυτή τη στιγμή ότι η δημοτική αρχή δεν έκρυψε τίποτα, δεν προσπάθησε να κρύψει τίποτα, δεν προσπάθησε να κουλώσει τίποτα. Ό,τι μα δώσανε οι φωτεινοί λογιστές, ό,τι μα ζητήσανε, τα δώσανε για να παρουσιάσουμε ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Το ρεαλιστικό αυτό αποτέλεσμα ήταν ότι πραγματικά υπάρχει μία διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Υπάρχει όμως και αυτή τη στιγμή μία, αν θέλετε, μία σειρά επενδύσεων, να πω έργα, να πω επενδύσεων που έχουμε κάνει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αγνοούνται, τα εσκεμμένα τα αγνοούνται. Έχουμε δώσει με ίδια χρηματοδότηση το έργο των Λουτρών, έχουμε δώσει με ίδια χρηματοδότηση την ασφαλτόστοση, έχουμε δώσει με ίδια χρηματοδότηση και θέλουμε μια εκατομμύρια τώρα. Έχουμε δώσει την ανακατασκευή και την επισκευή των πεζοδρομίων. Έχουμε κάνει τα κοινωνικό παντοπολείο, νέο κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε κάνει νέο κοινωνικό φαρμακείο. Έχουμε κάνει νέα κοινωνικά ιατρία. Αυτά είναι τα ελάχιστα που πραγματικά έχουμε κάνει επενδύσεις, πραγματικά έχουμε κάνει έργα τα οποία αυτή τη στιγμή αποτυπώνονται στον ισολογισμό. Και αυτό έπρεπε να μην αποτυπώνεται. Δεν προσπαθήσαμε εμείς να ορολογήσουμε μια κατάσταση. Τώρα αυτή η κοινωνία που περνάει, αυτή η κοινωνία που περνάει τώρα εδώ, δεν θα έχουμε εντάξει φασιστέ, θα σα χτυπάτε καμπανάκι και εμείς το να πάμε υπόψη μας από αυτό. Αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο τώρα να λέμε ότι δεν θα έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας. Αν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο να μην πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας, που είναι το κύριο μέλημα. Κοιμάμαι και ξυπνάω ώστε να υπάρχει ένας κουμπαράς ώστε να μην στηριχθούν οι εργαζόμενοι των μισθών. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Να ξέρετε ότι είναι ένας εργαστικός συλλογισμός. Δεν προσπαθούμε
προσπαθήσαμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτή η διαφορά που υπάρχει είναι έργα τα οποία τα βλέπουμε και τα βιώνουμε στη Νέα Σμύρνη και τα χαίρονται οι πολίτες μας. Και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό. Μας είχατε εγκαλέσει ότι αυτή τη στιγμή μην το έχετε το κουμπάρα, τον έχετε στο ρεφεκτήριο. Για να παίρνετε τόπους, εντάξει, είχαμε ένα κουμπαρά, αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε και από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να βρεθούν έργα, τα προγράμματα που να δημιουργήσουν αυτά τα έργα, αποφασίσαμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Τώρα είναι λοιπόν να στηρίξετε και να υποστηρίξετε την ψήφιση αυτού του σχολείου. Περνάμε σε ομαστική πληροφορία, Εμείς είπαμε ότι ψηφίζουμε τον εξοπλισμό ως καταγραφή έγκαιρη των αποτελεσμάτων. Το βήμα αυτό είναι να πάρει μια διάσταση της οικονομικής πολιτικής του Δήμου. Αυτό αυτού θέλω να ψηφίζουμε και την έγκριση της οικονομικής πολιτικής που άσκησε ο Δήμος ή ψηφίζουμε αυτό που πήραμε από τον εξοπλισμό. Ψηφίζουμε την εξοπλισμή. Ο κύριος Κατατουριάνης, εισήγηση, ο κύριος Πικρής, εισήγηση, κυρία Βερυγιάννη. Ορίστε, δεν ακούω, λίγο πρέπει να τα πει, εισήγηση. Ο κύριος Κομιδάρης, εισήγηση. Ο κύριος Κούβας, να στον ισολογισμό. Ναι. Ο κύριος Γιατζίδης. Ναι. Εισήγηση. Ο κύριος Συρίγος. Εισήγηση. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Εισήγηση. Κυρία Καρδιοφίλη. Εισήγηση. Κύριος Δημάκης. Κύριε Μακροπίδη. Εισήγηση. Κύριος Κωνσταντινίδης. Ακούει. Τι να πω, Κύριος Ζαβός. Μέσα στην εισήγηση ο κύριος Βασιλιά. Εισήγηση. Εισήγηση. Ο κύριος Κουδελάκης. Δεν στα αποτελέσματα που μας παρουσίασε η έκθεση των οπτικών αυτό. Τα αποτελέσματα του σωματισμού. Θα το γράψω πώς το είπατε. Μέσα στα αποτελέσματα. Κυρία Ιακωβάκη. Το ίδιο. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Κυρία Κελίδου. Το ίδιο. Το ίδιο. Ο κύριος Καστόρης. Από ο κύριος Μάτιος. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Ο κύριος Κουπίνος. Το αυτό. Το αυτό. Κυρία Κουτελτέ. Το ίδιο. Το ίδιο. Κυρία Γαλαμοπούλου. Μέσω εξοπλισμό ως τεχνική και τεχνολογική και οικονομική καταγραφή. Θέλω να γραφτεί στα πρακτικά και διαφωνώ να μην μπορεί να είναι
ο κύριος Γιουλάνης είναι ακόμα, ο κύριος Βαλιτός. Όχι στον ισολογισμό, δηλαδή όχι στον πολιτικό και περιεχόμενο ισολογισμό. Έτσι καλά είναι.